Δεν είπε ότι δεν είστε καλοί. Απλά διαρωτήθηκε πώς μπορούν αυτές οι απόψεις τέλος πάντων να μπουν σε κοινή βάση πώς, και να προχωρήσετε. Επειδή ναι. ψηφίσαμε. Επειδή δεν ψηφίζουμε το δικό τους. Είπα αυτό το πράγμα. Επίσης, πώς είναι εκ διαμέτρου αντίθετες. Μίλησα ακριβώς. Με την ίδια διαφορία που έχουμε και την ίδια αναπόσταση που μας χωρίζει με τις κομμουνιστικές θέσεις του ΑΚΕΛ, μας εχώριζε και με μάλιστα. την δεξιά. Άμαστε, και αυτά τα θέματα και δεν κάναμε πρόγραμμα, γι' αυτό είναι που επιμένουμε στο ότι είναι το πρόγραμμα που θα καταθέσουμε στον Κυπριακό μάλιστα. λαό. Κύριε Μέση, μια πρόταση. Ναι. Δεν μίλησα για όλα αυτά. Μίλησα για την αξιοπιστία του οποιοδήποτε εγγράφου καταλήξουν αυτά τα δύο εκ διαμέτρου αντίθετα στρατόπεδα. Για την αξιοπιστία. Ασφαλώς είπα στην αρχή, είναι δικαίωμα. Θα έρθουμε κοντά σας σε λίγο. Κύριε Γεωργίου, εκτιμάτε ότι αυτή η συμφωνία είναι συμφωνία πενταετίας, είναι συμφωνία εξουσίας, είναι συμφωνία με ασφαλιστικές δικλείδες, δηλαδή ο δικοϊκός που θα στηρίξει Νίκο Αναστασιάδη είναι σίγουρος ότι αυτά που γράφουν αυτά τα έγγραφα θα τηρηθούν μέχρι το τελευταίο νη? Καταρχάς θα πρέπει να πούμε ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός και ο υποψήφιος πρόεδρος ο Νίκος Αναστασιάδης είχε μια πολύμηνη συνεργασία με το Δημοκρατικό Κόμμα και την ηγεσία του. Μια συνεργασία η οποία εδραζόταν στα πλαίσια και στους πυλώνες της ειλικρίνειας των προθέσεων το κάθε κόμμα όσον αφορά την διαδικασία και την μεθοδολογία της συζήτησης, με σοβαρότητα, υπευθυνότητα, αξιοπιστία και δέσμευση αυτών των οποίων θα ήταν η κατάληξη και το πρόγραμμα το οποίο έχει δημοσιοποιηθεί. Ναι, υπήρξαν και παλαιότερες συνεργασίες που χάλασαν στη μέση της διαδρομής. Λοιπόν, μέσα από αυτόν τον διάλογο, ο οποίος ήταν πολύμηνος και με τα χαρακτηριστικά τα οποία έχω αναφέρει προηγουμένως, έχουμε καταλήξει με το Δημοκρατικό Κόμμα σε 4 βασικά προγράμματα διακυβέρνησης όσον αφορά το θέμα Κυπριακού, χειρισμού του Κυπριακού προβλήματος, θέματα εθνικής οικονομίας, θέματα εξυγχρονισμού του κράτους κατ' επέκταση στην εσωτερική διακυβέρνηση και τα θέματα χειρισμού της ενέργειας με την νέα πλέον πορεία την οποία θα πάρει η Κύπρος και στον ενεργειακό τομέα. Αυτές λοιπόν οι συζητήσεις και η κατάληξη σε ένα πρόγραμμα διακυβέρνησης, επαναλαμβάνω, είναι με ειλικρίνεια προθέσεων, έχουν καταγραφεί, έχουν συμφωνηθεί και ως τέτοιο έγγραφο θα δοθεί και στα μέσα Κεντρικής Επιτροπής, δόθηκε ήδη για μελέτη και λήψη της σχετικής απόφασης. Τώρα, αναφίβολα το ΑΚΕΛ άρχισε να το ζώνουν οι αγωνίες. Νιώθει πλέον την απομόνωση προς την πλευρά του ΑΚΕΛ. Η ΑΚΕΛική ηγεσία πλέον νιώθει μόνη. Πολιτεύεται μόνη, παίζει μόνη στο προσκήνιο. Αυτό το οποίο ο Δημοκρατικός Συναγερμός και το Δημοκρατικό Κόμμα έχουν καταρχήν συμφωνήσει, συνενώνουμε δυνάμεις για υλοποίηση αυτών των στόχων ενός προγράμματος διακυβέρνησης, να είστε σίγουροι ότι θα έχει ακόμη πολιτική προέκταση με άλλες συνεργαζόμενες δυνάμεις. Και κλείνω με το εξής. Ο συνάδελφος γνωρίζει πολύ καλά για τις συνεργασίες των κομμάτων από το 1977 μέχρι και σήμερα σε πολιτιακό επίπεδο στις προεδρικές εκλογές. Και με το Δημοκρατικό Κόμμα και το ΑΚΕΛ είχα συνεργασία το 1978 και διαλύθη το 1980. Έτσι. Μάλιστα. Άρα λοιπόν. Και εσείς είχατε συνεργασία. Και εμείς είχαμε μάλιστα. συνεργασία. Και εμείς είχαμε συνεργασία. Και ακριβώς διότι δεν μπορεί να κάνεις διαφορετικά. Και το προεδρικό μας σύστημα είναι τέτοιο και τα ποσοστά των πολιτικών δυνάμεων είναι σε κάποιους αριθμούς που δεν μπορεί έναν κόμμα από μόνο ταυτοδύναμα να εκλέξει πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός και το Δημοκρατικό Κόμμα με την κατάθεση αυτού του προγράμματος διακυβέρνησης και όχι μια συμφωνίας τριωρής συμφωνίας η οποία επιτεύχθηκε μεταξύ πρώτης και δεύτερης Κυριακής για υλοποίηση του προγράμματος διακυβέρνησης του Δημήτρη Χριστόφια, της δίκαιης κοινωνίας, της λύσης κλπ. Και με όλων αυτών των συρφετών το σλόγγαν του 2008. Εκείνη ήταν η συμφωνία διακυβέρνησης? Και να αντιστρέψω το ερώτημα. Πόσες συγκλήσεις και συζητήσεις έγιναν
για να γίνει εκείνη η συμφωνία μεταξύ, για τρεις ώρες άλλαξε η μία απόφαση, μπήκαμε στη δεύτερη απόφαση. Ποιον από τα δύο κόμματα δηλαδή είχε μεταλλαχθεί? Μεταλλάχθηκε το Δημοκρατικό Κόμμα, μεταλλάχθηκε το ΑΚΕΛ, το πρόγραμμα της διακυβέρνησης του Δημήτρη Χριστόφια. Άρα λοιπόν, θεμητή είναι και η συνεργασία η οποία έχει επιτευχθεί με το Δημοκρατικό Κόμμα, και παράλληλα το Δημοκρατικό Κόμμα και ο Δημοκρατικός Συναγερμός δεν έχουν εκθεμελιωτικές διαφορές ή εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις για το Κυπριακό. Ναι, η αλήθεια, και πρέπει να λέγεται, πλήστες από τις θέσεις του Δημοκρατικού Κόμματος και του Δημοκρατικού Συναγερμού όσον αφορά το εθνικό θέμα το Κυπριακό, υπάρχει ταύτιση θέσεων μεταξύ των δύο κομμάτων. Οι θέσεις του Δημοκρατικού Συναγερμού είναι δημοσιοποιημένες από τον υπάρχει Μάιο. Υπάρχει ταύτιση με το Δίκο. Μισό λεπτό. Ναι. Πλήστες από τις θέσεις είναι δημοσιοποιημένες από τον Δημοκρατικό Συναγερμό από τον Μάιο του 2010. Και φυσικά ναι, υπάρχουν οι οποίες εντράζονται αυτές οι θέσεις στις συμφωνίες κορυφής οι οποίες έχουν προηγηθεί, στις αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών, στη Συμφωνία Παπαδόπουλου Θανάτ και αναμφίβολα στις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Όμως υπάρχουν και θέσεις που υπήρχαν διαφορές με το Δημοκρατικό Κόμμα. Μέσα από τον διάλογο, π.χ. το θέμα του διευρυμένου διαλόγου, αυτό το οποίο μάλιστα, ναι, το ΑΚΕΛ συνεχώς αναμασά, είναι ένας μύθος. Μέσα από τη συζήτηση και τον διάλογο, και όχι τη δογματική αντίκριση της θέσης του κάθε κόμματος, ναι, βγήκε η ουσία για την οποία όχι μόνο τα δύο κόμματα συμφωνούν, αλλά δεν υπάρχει Κύπριος που να αντιδρά σε αυτόν τον οποίο έχουν καταλήξει τα δύο κόμματα. Με δύο λόγια. Ποιος δεν θα ήθελε την άμεση, την ενεργό εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε έναν νέο διάλογο μεταξύ των δύο ηγετών. Για συνομιλίες